Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο, στο 7ο επεισόδιο του Special Podcast και στο 3ο επεισόδιο της σειράς στην οποία κάνουμε το χρήστη της πιο μίνι σειράς το μεταγραφικό για τη Super League. Είμαι εδώ ξανά με τον γνωστό και μη εξαιρετικό συμπορουσιαστή για να παρουσιάσουμε λίγο το τι έχει δείξει μέχρι τώρα στη μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός, η οποία σημειωτόταν λίγη την αυριανή από την ημέρα που γράφουμε το βίντεο. Οπότε πιθανολογούμε ότι ό,τι είδαμε, είδαμε. Εκτός να γίνει κάποια έκπληξη. Χρήστο, γεια σου. Σφαίρα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε περίπου σε επίπεδα ΑΕΚ, θα λέγαμε, νομίζω. Έκανε κάποιες στοχευμένες μεταγραφές. Πρωτοκλασάτες, θα πω εγώ, ως επί το πλείστον. Και οι οποίες μπορούν να μπουν στην ενδεκάδα του, έτσι. Λοιπόν, να μιλήσουμε με ονόματα για να κάνουμε και πιο σωστή κουβέντα. Ξεκινάμε με τον. Εντάξει, δεν πούμε για του δανεικού. Η μόνη αναφορά που θα κάνω εγώ είναι για τον Γερεμέγεφ, ο οποίο φαίνεται να υπολογίζεται ως τρίτο σεντερφόρ. Και φαίνεται πω έχει και. Υπάρχουν προσδοκίε για τον ίδιο. Νομίζω και εσύ το ίδιο, την ίδια οπτική έχει. Ναι, τώρα με την ευρωπαϊκή του παρουσία Παναθηναϊκός θα χρειαστεί κάποιο βάθος στην ευθύντριο γραμμή και ο Γερεμέγεφ, έχοντας και γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος, μπορεί να συμφέρει σε αυτό το έργο. Ο Γερεμέγεφ είχε δοθεί δανεικός στον Λεβαδιακό, εκεί πέρασε την προηγούμενη σεζόν. Και αυτή τη στιγμή επιστρέφει στον Παναθηναϊκό με πλάνο να είναι πιθανότητα στα πλάνα του Γιωβάνοβιτς να έχει έναν ρόλο, έστω και μικρό. Λοιπόν, πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Τώρα εντάξει, δεν τα πάρουμε και εντελώς τα χρονολογικά, συγχωρέστε μας. Αλλά πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι ο Ζέκα, ο οποίος ήρθε ως ελεύθερος από την Κοπενχάγη. Εντάξει, δεν χωράνε και εδώ πάρα πολλά. Ο Ζέκα είχε τυπικά είχε κάνει ένα προφορικό, έτσι να το πούμε, συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ότι θα έκλεινε και την καριέρα του. Εκεί θα επέστρεφε για να κλείσει την καριέρα του. Εν τέλει το έκανε. Ο Ζέκα, που είναι ένας πάρα πολύ ταλαιπωρημένος ποδοσφαιριστής, έτσι έχει περάσει δύο ή τρεις χιλιάδες τους, Χρήστο, νομίζω δύο. Έχω και εγώ την εντύπωση πως ήταν δύο. Ναι, δύο χιαστοί, οι οποίοι ήταν και σε αναμικρά χρονικά διαστήματα, αν δεν απατώμε. Ήταν μαζί. Ναι, οπότε ήρθε από την Κοπενχάγη να βοηθήσει και τόσο μπορεί με έναν ρόλο που θα έχει, υποθέτω, του δεκαλέπτου, έτσι, δηλαδή δεν νομίζω να απαιτήσει πάρα πολλά ο Γιωβάνοβιτς από τον ίδιο. Για να προσφέρει ίσως κάποιες ανάσες, είτε στον Αράο που ήρθε και θα μιλήσουμε για αυτόν σε λίγο, είτε στον Πέρεθ. Και Ναι. γενικότερα να τελειώσει ωραία την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι υπολογίζεται για τον ρόλο που τον είχαμε συνηθίσει είτε στην Κοπενχάγη στην αρχή της καριέρας του εκεί πέρα είτε στον Παναθηναϊκό πριν φύγει. Δεν θα το βλέπουμε κάθε εβδομάδα πιστεύω. Ούτως ή άλλως δεν έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα όπως το βλέπω εδώ πέρα. Οπότε θα τον δούμε σε περισσότερο guest εμφανίσεις και να υπάρχει μια ηγετική παρουσία της κάθε αποδυτηρία του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Οπότε θετικά εγώ βλέπω αυτή τη μεταγραφή πιο πολύ για θέμα γοήτρου και αποδυτηρίων, να το πούμε έτσι. Όνομα. Και Ίσως. ονόματος, σαφώς, Μπράβο. και ονόματος. Λοιπόν, πάμε σε μια μεταγραφή που εμένα ομολογώ ότι μου άρεσε αρκετά, διότι γνώριζα τον παίκτη. Μιλάμε για τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, 31 ετών, αριστερός back. Ήρθε για να πλαισιώσει τον Χουάκαρ. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος ήταν πρώτος και ποιος δεύτερος, ακόμα αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί. Αλλά ήρθε για να πλαισιώσει τον Χουάκαρ ο Μλαντένοβιτς. Λοιπόν, μιλάμε για ένα αριστερό back, έτσι, Σέρβος, 31 προς 32 ετών, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στη Λέγκια Βαρσοβίας, από όπου ήρθε ως ελεύθερος στον Παναθηναϊκό, έτσι, έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σταντάρ Λιέγης, σε Ερυθρό Αστέρα, Μπάτε Μπορίσοβ και Κολονία, και τώρα ήρθε στον Παναθηναϊκό για να βοηθήσει εκεί στην πλευρά τον Χουάκρα, μιας και ο Πούχατς αποχώρησε. Χρήστο, εγώ βλέπω με καλό μάτι τη μεταγραφή. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει ο Μλαντένοβιτς. Είναι παίκτης με εμπειρίες, με παραστάσεις. Ήταν σε ένα καλό κλαμπ σχετικά, θεωρώ, η Λέγκια Βαρσοβίας. Να. Και πιστεύω ότι μπορεί να, είτε ως πρώτο χρησιμοποιηθεί, είτε ως δεύτερος, θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό αντικειμενικά. Δηλαδή, Ναι, ναι. νομίζω ότι θα προσφέρει το βάθος. Δεν τον είδαμε να αγωνίζεται με την Πράγκα, οπότε ίσως να δείξει λίγο πάνω κάτω το Γιωβάνοβιτς πώς σκέφτεται την παρουσία του.
Έπαιξε αντιθέτως 90, έβαλε 90 λεπτά και με τον Βόλο και με τον Μπας Γιάννενα. Οπότε υποψιάζομαι πως θα τον... η παρουσία του είναι εκεί πέρα για να καλύψει τον Χουάνκαρ, αλλά δεν αποκλείω να το δούμε στις ευρωπαϊκές νύχτες του Παναθηναϊκού, δεδομένου φυσικά το ότι αγωνίστηκε με τη Λέγκια Βαρσοβίας, η οποία έχει μια διαρκή ευρωπαϊκή παρουσία. Κάθε χρόνο έχει περνάει την φάση των play-off, είτε Champions, είτε Europa, Σωστά. και ομίλους. Σωστά, σωστά. Οπότε, ναι, και βαλάει και όλη αυτή την εμπειρία μαζί του. Οπότε θα το δούμε ίσως σε ένα πιο περιορισμένο ρόλο, αλλά και πάλι να συνεισφέρει. Ναι. Εντάξει, να πούμε ότι κάπου εδώ για τις ομάδες, Χρήστο, κάνει καλό να υπάρχει λίγο ανταγωνισμός στις θέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι θα του κάνει και καλό το Χουάνκαρ να έχει ανταγωνισμό στη θέση του. Και να νιώθει ότι ξέρεις τι σε κάθε αγώνα. Ναι. Που έχει τραυματιστεί και ο Χουάνκαρ και είναι για λίγο εκτός από όσο βλέπω εδώ πέρα. Ναι, πράγματι. Ωραία. Ναι, όπως έλεγα, υπάρχει ανταγωνισμό. Κάνει καλό και στο Χουάνκαρ αυτό για να αποδεικνύει στον προπονητή του ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι ο πρώτος αριστερός μπακ και εγώ αξίζω να παίζω. Και αντίστροφα, μπορεί και ο Μλαντένοβιτς να διεκδικήσει και αυτό στην θέση του απέναντι σε έναν πολύ άξιο αριστερό μπακ που έχει αποδείξει πόσο ικανός είναι τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά. Λοιπόν, προχωράμε με τη μεταγραφή του Τζούρισιτς, έτσι, ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος εμέσως πλην σαφώς να πούμε ότι ήρθε αντί του Λίνγκερ. Έτσι. Ο Λίνγκερ δεν κατάφερε να τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ο Λίνγκερ κοίταγε κάποιες άλλες επιλογές από άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ κτλ. Τον είχε στο περίμενε. Ο Παναθηναϊκός λέει: «Οκ, okay, έχω πλάνο, άστο, πάω για την δεύτερη επιλογή μου», η οποία δεν ξέρω και θα φανεί στο χορτάρι κατά πόσο είναι δεύτερη και στο αγωνιστικό κομμάτι. Προς το παρόν φαίνεται ότι πάει πολύ καλά ο Τζούρισιτς. 31 ετών, για να κάνω και μια εισαγωγή για τον Μπέκ, 31 ετών, έτσι, μιλάμε για έναν επιθετικό, έναν επιτελικό χαφ, Σέρβος, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων, έχει αγωνιστεί αρκετά στην Ιταλία, αρκετά χρόνια είναι αλήθεια, Σαμπντόρια, Μπενεβέντο, έτσι, Σασουόλο, στην Μπενφίκα έχει αγωνιστεί, στην Southampton, ακόμα, Άντερλεχτ. Βλέπω εδώ πολλά κλαμπ γενικά. Ακόμα και στην Άντερ 17 του Ολυμπιακού, παρακαλώ, έχει βρεθεί. Ενδιαφέρον στατιστικό και αυτό. Και κοστολογείται, εντάξει, γύρω στο 1.800.000 περίπου είναι η αξία του. Παναθηναϊκός τον επέκτησε με ελεύθερη αγορά. Εγώ με καλό μάτι το βλέπω. Θεωρώ είναι ένα δεκάρι το οποίο χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, που έχει και το τελείωμα πολύ. Ευχαριστώ, νομίζω. Νομίζω πολύ καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Σκόρερ απέναντι στην Νίπρο, στο ντεμπούτο του. Φυσικά έξω δεν έχει συνεισφέρει κάπως ως προς γκολ και assist. Ωστόσο, έχει μια παρουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι, ότι ξεκίνησε χωρίς να δημιουργεί αυτή. Ξεκίνησε και ενσωματώθηκε άμεσα στο σύνολο του Παναθηναϊκού. Οπότε πιστεύω ότι θα τον βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι του Τριφύλιου, δηλαδή είναι ένας παίκτης τον οποίο θα τον έχουμε παρόν αρκετά στη βασική ενδεκάδα του Γιωβάνοβιτς. Ναι. Πιθανότατα θα είναι το βασικό δεκάρι και στην ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή του ενδεκάδα που λέμε. Ωραία. Αυτά για τον, Τζούρισιτς, ο οποίος είπαμε ότι θα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι βασικός και αντικατάστατος, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα αγορά. Μιλάμε για τον Τόνι Βιλένα, ο Ολλανδός χαφ, ένα οκτάρι θα τον χαρακτηρίζαμε, που είναι για μένα ακριβώς, έρχεται on point και κάτι στον Παναθηναϊκό με τα γραφτού Βιλένα, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Χρειαζόταν ένα οκτάρι τέτοιου τύπου Παναθηναϊκός, δηλαδή και με ταχύτητα αρκετή, με ικανότητα με την μπάλα. Εντάξει, θεωρώ ότι από το πρώτο παιχνίδι μπορεί να τα πάει και λίγο καλύτερα, αλλά έχει ξεκινήσει και αυτό με ρυθμούς καλούς. Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων ο Ολλανδός, έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Φέγενορντ, από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά, Εσπανιόλ, Κράσνονταρ, Σαλερνιτάνα, και ήρθε αντί 3 εκατομμυρίων στον Παναθηναϊκό από την Εσπανιόλ. Χρήση, πώς βλέπεις μεταγραφή, ευκίνητος σε χαφ, έτσι.
Ακριβώς. Νομίζω ότι μπορεί χρήσιμους. να δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό δίδυμο μαζί με τον Πέρες στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι μπορεί να ουσιαστικά αντικαθιστά για Ναι. μένα στον χώρο του κέντρου για τον Παναθηναϊκό. Οπότε, όπως τον έχω παρατηρήσει στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, μπορώ να δω μια μεγαλύτερη ποιότητα. Είναι νεότερο από τον Κουρμπέλη, προ τη στιγμή 28 χρονών. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούσα να ρωτήσω για τον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν, ότι χρειαζόταν έναν παίκτη, μια θέση την οποία θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, θεωρώ είναι αυτή την οποία έχει ο Βιλένα. Είναι από τις top μεταγραφές για φέτος και μία από τις top μεταγραφές για μένα είναι και ο Γιουτβάη, ο Κροάτης στόπερ που απέκτησε το τριφύλι με τη μορφή δανεισμού. Ο Γιουτβάη ο οποίος ήρθε για να πάρει θέση βασικού για μένα, δηλαδή αυτή θεωρώ ότι είναι η πρόθεση του Γιωβάνοβιτς, να του δώσει θέση βασικού, να του δώσει αρκετά λεπτά και στην Ευρώπη ίσως από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, με μορφή δανεισμού αποκτήθηκε, έχει αγωνιστεί, μάλλον ξεκίνησε καριέρα από την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Η Ρώμα τον αγόρασε το 2013 αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αγωνίστηκε και στη Λεβερκούζεν δανεικός και στην Άουγσμπουργκ. Το 2021 πήγε στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Έπαιξε και λίγο στα Αραβικά Εμμυράτα και τώρα ο Ολυμπιακός τον πήρε δανεικό από την Λοκομοτίβ. Για να καλύψει ένα κενό που δημιουργήθηκε από τις αποχωρήσεις των Πούγκουρα και Σάρλια ουσιαστικά και να καλύψει ένα κενό το οποίο δημιουργήθηκε. Εσύ πώς λες μεταγραφή, Χρήστο? Ναι, φαίνεται ότι χρειάζονταν ο Παναθηναϊκός την ενίσχυση στην άμυνα μετά από τις αποχωρήσεις που υπήρξαν το καλοκαίρι. Και εντάξει, δεν ξέρω αν θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να κρατήσει, να έχει ως βασικό σε μια τόσο σημαντική χρονιά όπως είναι η φετινή επιστροφή του στην Ευρώπη έναν παίκτη που έχει ιδανικό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή μου ξεφεύγει αν υπάρχει οψιόν η αγορά και οψιόν αγοράς. Αλλά θεωρώ όμως ότι ο Γετβάη έχει αρκετά έντονη εμπειρία και μπορεί να βγάλει. Απλά ακόμα θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά με τον Παναθηναϊκό ήδη. Δηλαδή, αγωνίστηκε και για τα δύο παιχνίδια με την Νίκρα και με τη Μαρσέη και με την Πράγα ο βασικό. Οπότε νομίζω ότι μάλλον προορίζεται αποφασίσει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ναι. Πολύ ωραία και μιας και μιλάγαμε για στόπερ να πάμε και στον έτερο στόπερ που παίκτησε ο Παναθηναϊκός. Τον Palmer Brown, Eric Palmer Brown, Αμερικανός, έτσι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από το Kansas και βρέθηκε να παίζει μέχρι και στη Manchester City, Χρήστο. Δόθηκε από εκεί, πήρε πολλούς δανεισμούς, έτσι, και κατέληξε στον Παναθηναϊκό από την... τώρα, αν τη λέω λάθος, συγγνώμη, Τρουγιέ, θα την πω, θυμίζει τον παίχτη, αλλά δεν ξέρω, τώρα δεν είμαι και σίγουρος. Για 1,5 εκατομμύριο ήταν ο παίκτης ο Παναθηναϊκός. Παίκτης ο οποίος, okay, διαθέτει παραστάσεις θα πω εγώ και δεν είναι και μεγάλος, δηλαδή είναι 26 ετών και okay, δεν τον έχουμε δει ακόμα, μένει να τον δούμε. Έχει εμπειρία με την Εθνική Αμερική. Είναι μια πιο χειρονομής μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ. Θα προσφέρει σίγουρα βάθος που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός και ίσως επειδή ο Γετβάη έχει αντιμετωπίσει το παρελθόν και τραυματισμούς, προσφέρει κάλυψη. Και νομίζω ότι για τον ρόλο, ο ρόλος για τον οποίο αγοράσε ο Παναθηναϊκός, να προσφέρει μια κάλυψη στα βασικά center back, είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, σωστά. Ίσως να Εκτός βέβαια, προορίζεται και για στο συγγνώμη, περιλα... Ναι, άμα το παρακαλώ. δούμε να... Ναι. Συγγνώμη. Εκτός αν στο μέλλον το δούμε να κάνει τόσο καλές εμφανίσεις και να παίρνει κάποιον ρόλο στη βασική δεκάδα, όπως είναι ότι έκανε με τον Μπαζιάννα. Ναι, μπορεί να το δούμε στο πρωτάθλημα ίσως να παίρνει κάποια λεπτά. Θα δούμε. Λοιπόν, και η τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι ο Willian Araujo, αμυντικός χαφ. Το έλεγα και εγώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται να μην πάρει αμυντικό χαφ στη μεταγραφική περίοδο, δηλαδή προς Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, μιλάμε για τον Βραζιλιάνο 31 ετών, ο οποίος μου έκανε εντύπωση γιατί δεν πολύ αναφέρθηκε. Δηλαδή, ακούσαμε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Araujo κτλ.
Αλλά δεν ακούσαμε πολύ συζήτηση πάνω στον παίχτη τον ίδιο. Το να παίξει αντί 2,5 εκατομμύριων ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε. Έχει αγωνιστεί και στην Βραζιλία για πάρα πολλά χρόνια. Φλαμέγκο, Μποταφόγκο, Κορίνθιανς, Πορτουγκέσα, Σάο Πάολο. Γενικότερα έχει παίξει στη Βραζιλία πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε στην Τουρκία. Δεν φαίνεται να έπιασε όσο ήθελαν οι Τούρκοι και το να παίξει τώρα ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να τον βοηθήσει λίγο και τον παίκτη να γεννηθεί. Καθώς είναι παίκτη που έχει ένα όνομα γενικότερα. Εντάξει, και δεν έχει καμία ηλικία πολύ απαγορευτική. 31 είναι, έχει ακόμα 2-3 χρόνια πιστεύω να κάνει πράγματα. Αυτό. Εσύ Χρήστο, δεν ξέρω αν έχει ψαχτεί λίγο ως προς το θέμα του Αράου. Εγώ δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω πολύ εικόνα. Πολύ καλή εικόνα. Ένας παίκτης με ένα αρκετά γνωστό, μια γνώριμη προσωπικότητα στην Ευρώπη, ο οποίος Βραζιλιάνος, ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό με σκοπό να αναγεννήσει την καριέρα του. Μου θυμίζει πάρα πολύ την υπόθεση του Μπερνάρ και έτσι πιστεύω ότι θα είναι στην καλύτερη ο Αράο. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι και σαν θέλει μια μεταγραφή η οποία στοχεύει λίγο Πέρες, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού για εμένα την περσινή σεζόν. Οπότε ίσως, εντάξει, έχει τα 34 του και θα χρειαστεί λίγο χρόνο να μείνει εκτός. Ο Άραο μπορεί να προσφέρει αυτή την κάλυψη, πιστεύω. Γενικώς, όπως το έχω αναφέρει σε όλους τους παίκτες, ο Παναθηναϊκός, το είπαμε και στην αρχή, έχει κάνει μεταγραφές οι οποίες καλύπτουν, προσφέρουν, συγγνώμη, βάθος στο ρόστερ. Ναι. Πάντως για να κάνουμε και την τελική μας αξιολόγηση, Χρήστο, ο Παναθηναϊκός κινείται για ως επιτοπλίστων, για έμπειρους παίκτες, για έτοιμους παίκτες. Θυμίζει λίγο το Λουτσέσκου στη φιλοσοφία δηλαδή. Βλέπουμε τον Αράο, τον Μλαντένοβιτς, τον Τζούρισιτς, τον Βιλένα ακόμα. Έτοιμοι παίκτες, ρε παιδί μου. Πώς να το πω, δεν θα τους πάρει να τους φτιάξει τους παίκτες αυτούς. Να είναι μικροί και να τους εξελίξει και να τους πουλήσει. Έχει άλλη φιλοσοφία ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, για μένα και αρκετά καλά σκεπτόμενη, αρκετά καλά δουλεμένη. Θα το δούμε. Εντάξει. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς, πέραν από την υπόθεση του Βιλένα, όλους τους υπόλοιπους αποκτήθηκαν, αυτοί οι οποίοι αποκτήθηκαν, διότι έχει ήδη ένα βασικό σχήμα το οποίο τον ικανοποίησε την περασμένη σεζόν ο Σωστό. Γιωβάνοβιτς. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει το ίδιο, θα ακολουθήσει, αν όχι το ίδιο, παρόμοιο τρόπο παιχνιδιού με πέρσι και αυτοί οι οποίοι ήρθαν έχουν σκοπό να είναι μια κλάση ανώτερη από τους περασμένους, από τους περσινούς αναπληρωματικούς και να συμβάλλουν στο να πετύχει το στόχο που νομίζω για τον Παναθηναϊκό πέρσι είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος με το περισσότερο από την Ευρώπη. Σαφώς. Έτσι Σαφώς. βλέπω εγώ. Σαφώς είναι ένα Οπότε roster. έχει Ναι. το στόχο. Ναι. Για να κάνουμε το τελικό μας σχόλιο, μιλάμε για ένα roster το οποίο είναι αυτή τη στιγμή για μένα είναι πλήρες. Ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει τις μεταγραφές του και κατά και τη δική μου άποψη είναι πλήρες αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω θέση που να πω ότι ίσως εδώ λίγο να πονάει. Δηλαδή, ακόμα και το δεξί back που είχα εγώ μια αμφιβολία, ο Βαγιανίδης έχει μπει στα ευρωπαϊκά μάτια και μας έχει διαψεύσει. Τι να πεις. Στο 100%. Ναι. Εντάξει, υπάρχει ο Σπόρο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι λίγο σε μια κατάσταση δεφορμαρίσματος, αλλά πιστεύω θα επανέλθει. Στα extreme πάλι σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Εγώ βέβαια περιμένω και το Βέρμπιτς να έρθει λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή, περιμένω πολλά παραπάνω πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα περιμένω να δω πράγματα πολλά από τον Ιωαννίδη. Δηλαδή, αυτό το λέω σαν πρόβλεψη πιο πολύ, ότι περιμένω να δω πράγματα από τον Ιωαννίδη φέτος πολλά. Και αυτά. Πλήρες ο Παναθηναϊκός. Χρήστο, ένα καταληκτικό σχόλιο. Κοίτα, θέλω να σχολιάσω αυτό με τον Ιωάννη, διότι δεν το λέω σαν πρόβλεψη, εγώ το λέω σαν απέτηση για φέτος. Ο Ιωαννίδης πρέπει να κάνει αυτό το step up για να ξεχωρίσει. Ναι. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ταλαντικός και ότι πρέπει να πάρει την ευκαιρία που του δίνεται φέτος και να ξεκινήσει να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, το σπόρο, το πρόβλημα με το σπόρο που ανέφερε και να βρει κάποια θέση στη βασική ενδεκάδα. Γενικώς, όπως είπα και πριν, ο Παναθηναϊκός φέτος στόχευε σε πιο έξυπνες κινήσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν
το ρόστερ του και το πέτυχε. Ουσιαστικά το πέτυχε. Μπορεί να μην ήταν όλες οι πρώτες του επιλογές, ωστόσο έχει ένα γεμάτο ρόστερ το οποίο στοχεύει και στο να καλύψει και τους αγώνες και τους αγώνες Ευρώπης. Ναι. Η κλήρωση της Ευρώπης τον έφερε να σκέφτεται ότι θα πρέπει να παλέψει λίγο παραπάνω για να προκριθεί. Αν ναι. προκριθεί στην επόμενη φορά, καλώς. Αν όχι όμως, επιστρέφει στο πρωτάθλημα και έχει ένα γεμάτο ρόστερ, το οποίο, αν μείνει άθικτο, χωρίς να υπάρξουν κάποιοι έντονοι τραυματισμοί, είναι ικανό να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Ναι, ωραία. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε στο 20 λεπτό, έτσι, σαν τυπικοί που είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και καλή συνέχεια. Είναι